περισσότερες, για να μην πω όλες παρατάξεις, δεν δέχονται το αίτημα που έχουμε θέσει εμείς για να όποιος μπαίνει να κατέβει μαζί το τρίπτυχό του για να αποδεικνύεται ότι είναι φοιτητής. Ο νεαρός δεν θα είχε μπει ποτέ στο αμφιθέατρο αν κάποιος του είχε ζητήσει στην είσοδο τη φοιτητική του ταυτότητα. Κανείς δεν ελέγχει ποιοι ψηφίζουν, προφανώς γιατί κάποιους βολεύει να ψηφίζουν και τα δέντρα. Μέσα στα 700 άτομα δεν μπορείς έστω τους 10-20 που είναι σκόρπια από εδώ και από εκεί να τους ελέγξεις. Εμείς, παρισφρέοντας την ψηφοφορία, ουσιαστικά ψηφίσαμε λευκό. Δεν αλλοιώσαμε το αποτέλεσμα. Θέτουμε όμως το ερώτημα, έως πότε οι φοιτητές θα επιτρέπουν σε κάποιους να αποφασίζουν για αυτούς χωρίς αυτούς? Να καλησπέρισω τώρα και την Ελένη Κατσαμπέκη και θέλω να σταθώ λίγο στο ντοκουμέντο και θα παρακαλούσα να το βλέπουμε κιόλας. Να τονίσουμε ξανά τι είναι αυτό. Ένας συνάδελφός μας, ο Δαμιανός Παρθενόπουλος, κάνοντας ένα εξαιρετικό και ταυτόχρονα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, βλέπετε τι καταγράφει. Μπαίνει στη χθεσινή συνέλευση στην Ιατρική της Αθήνας και ψηφίζει λευκό μάλιστα, για την κατάληψη ημί της σχολής. Άρα θα μπορούσε Νίκο να ψηφίσει ό,τι θέλαμε. Και ναι και όχι. Είναι δημοσιογράφος, δεν είναι φοιτητής. Όποιος θέλει μπαίνει και ψηφίζει. Ακριβώς. Και αυτό πια, επειδή το ακούγαμε να λέγεται και δεν αφορά μόνο αυτούς που είναι υπέρ ή κατά της κατάληψης, γιατί όλοι την ίδια καταγγελία κάνουν. Έτσι δεν είναι, στρατή? Βεβαίως. Οι μεν λένε ότι έρχονται φοιτητές από όλες τις σχολές και ψηφίζουν ναι στις καταλήψεις, οι δε λένε το αντίθετο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να περιφρουρηθεί ο αγώνας των νέων για μια καλύτερη εκπαίδευση, είτε με κατάληψη είτε χωρίς κατάληψη, κυρίως όμως με ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις, όχι πια αμφισβητείται με ντοκουμέντα, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν είναι τρόπος που να εμπεριέχει δημοκρατική διαδικασία, τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή, γιατί η Ελένη Κατσαμπέκη, αυτό που εμείς καταγράψαμε ως ρεπορτάζ, κατά σύμπτωση, σήμερα υπάρχει ως καταγγελία. Ναι, ήρθε μέσα από τα αμφιθέατρα σήμερα κιόλας, μία μέρα μετά, στην ΑΣΟΕ. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολή. Πανεπιστήμια της Αθήνας, μεγάλη σχολή. Και ατμομηχανή των καταλήψεων πάντα. Βεβαίως, μία από τις πρώτες καταλήψεις σχολές. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Φοιτητές της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, στο ΝΕΑΚ, όπως λέγεται η παράταξη, αμφιβάλλουν εάν ήταν φοιτητές αυτοί που ψήφισαν σε ένα αμφιθέατρο φοιτητές της ΔΑΠ. Και διέγραψαν ουσιαστικά την ψηφοφορία σε αυτό το αμφιθέατρο. Είχε γίνει λοιπόν ψηφοφορία, Ελένη, και είχε κάποιο αποτέλεσμα? Βεβαίως. Αποτελέσματα έχει δύο, στρατή, τώρα. Δηλαδή και η ΔΑΠ δίνει δικό της αποτέλεσμα λέγοντας ότι πήρε. Ουσία πάντως είναι, για να μην στα δούμε στις λεπτομέρειες, ότι ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις είναι απολύτως διαβλητός. Και εδώ η ευθύνη ανήκει στους ίδιους τους φοιτητές. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι για μια τόσο σοβαρή απόφαση όπως η κατάληψη ή μια σχολή μπαίνει, όπως μπήκε ο δημοσιογράφος του Αντένα, ο Δαμιανός ο Παρθενόπουλος, και ψηφίζει χωρίς κανείς να του ζητήσει ούτε καν το πάσο, τη φοιτητική ταυτότητα, ούτε τίποτα άλλο. Μπαίνει μέσα από μια ανοιχτή πόρτα και σηκώνει ένα χέρι για να ψηφίσει ό,τι θέλει. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Ας κλείσουμε.